Αφού καταφέραμε να ηρεμήσουμε τον Μεσήλικα Παύλα, πώς είναι αυτός που τον, πώς το λένε, τον παρατρίχα συνταξιούχο, συντελεστή της προηγούμενης εκπομπής, ο οποίος χτυπιόταν και οριόταν. Έξαλλος, πραγματικά. Δηλαδή, κάντε εικόνα να ηρεμεί ο Σταύρος τον Μάριο. Νορμάλ. Και μας έφαγαν και 10 λεπτά τουλάχιστον. Δεν θα ξαναγίνει. Δεσμεύομαι εγώ. Δεν θα ξαναγίνει. Σου δίνω την άδεια να μπαίνεις μερό παρόν μέσα στο στούντιο. Σου δίνω την άδεια. Θα βγάζω καλώδια, ρε, την πρίζα. Ναι. Όχι, θα μπαίνεις μέσα και θα λες κόψ' τους. Όχι, ρε. Αναστασία, έχεις τηλεύθερα από μένα. Να τους κόβεις. Την προηγούμενη εκπομπή μόλις πάει παρά ένα, να την κόβεις. Έτσι, σαν μπουκάκια, άμα σου πουν τίποτα, κόρκα στέει. Εντάξει. Και δεν χρειάζεται να πεις κάτι, απλά κόψ' τους. Τι θα σε κάνει? Θα πάει στο νοσοκομείο 6 μήνες. 6 μήνες στο νοσοκομείο, εγγυώμαι εγώ. Ξεκούραστα. Με πληρωμή άδεια. Δεν θα είναι τζάμπα. Εννοείται, ρε. Γιατί αυτά τα φροντίζουμε να είναι όπως πρέπει. Τέλος πάντων, ξέρεις τι έχω καταλάβει τελευταία? Για πες. Ότι έχω το όνομα ότι είμαι ο πιο νευρικός και ο πιο ξέρω κάπως και τελικά είμαι ο πιο ήρεμος από όλους. Καλά. Καλά, μην το. Εντάξει, Σταύρο. Λύσε το, έκανες. Εντάξει. Σταύρο. Εντάξει τώρα. Γιατί, ρε. Εντάξει. Σε τέτοιες εντάσεις δεν είμαι ο πιο ξέρω. Εσύ απλά είσαι πιο κυκλοθυμικός. Ο άλλος μπορεί να έχει νεύρα και να έχει νεύρα για 3 ώρες. Εσύ θα έχεις νεύρα 1 και 5, 1 και 10 θα σε κομπλέ, 1 και 4 μπορεί να ξαναέχεις νεύρα, 1 και 20 θα είσαι γιόλο. Κάπως έτσι. Γιόλο. Και αυτή η φράση στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Γιόλο. Γι' αυτό, παιδιά, πρέπει να έχουμε 3 γενιές διαφορετικές στην ίδια εκπομπή. Ο Στέργιος που οριακά πρόλαβε το Πασόκ. Εγώ που το έζησα με όλη την. Και αγάπη που το πρόλαβε σαν ελιά. Εντάξει. Έτσι φροντίζει η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 να καλύπτει όλες τις γενιές. Δηλαδή είσαι ακροατής από 14 μέχρι 24, αγάπη Γαβριλίδου. Είσαι ακροατής 24-40, Στέργιος Αναστασιάδης. Είσαι ακροατής 1 με 3. Σταύρος Κόλκας. Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Γιατί υπήρχε μια αγωνία για το τι θα γίνει την διάρκεια της εκπομπής. Θα τραυματιστεί ο Τάσος Σταμπουλής. Δεν θα τραυματιστεί από το κουμπί του Τότσικα. Yeah. Υπήρχε αυτή η αγωνία. Έβαλε ευτυχώς το μαντιλάκι και έκανε τη διαφορά. Δηλαδή όλα τα μάτια πηγαίναν στο μαντιλάκι. Αλλά εμείς που είχαμε εικόνα, υπήρχε ένα ξεκάθαρο πρόβλημα. Η Άλτερ Έκο ποτέ δεν με κρέμασε, ποτέ δεν με ανάγκασε. Παρά τα έξτρα προσόντα που διαθέτω σε συγκεκριμένη. Ναι. Φάση στην Κυλιάκινος. Να μην κινδυνεύσει. Ναι. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία το ένα κατάστημα, Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά το άλλο και στο κέντρο Παύλου Μελά 36 και φυσικά alterecofashion.gr. Και θα αποθεώσουμε βέβαια τον Οσμάν Ντεμπελέ, τον παίκτη της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Γαλλίας, ο οποίος με περίσχια άνεση παραδέχτηκε σε τοποθέτηση, σε συνέντευξη μήνυ που του έκανε ο Αντουάν Κρίσμαν. Ναι. Ότι δεν καταλαβαίνω τίποτα από το Nations League. Άκου. Δεν είναι φοβερό. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Ντεσάμπ μας είπε ότι είναι 3 ομάδες. Πώς γίνεται, λέει αυτό? Μία υποβιβάζεται, μία προβιβάζεται και η άλλη πάει διακοπές. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Και ο Γκρισμάν, ως πιο συμμορφωμένος, λέει βασικά υπάρχει τον Ιούνιο ένα τουρνουά στο οποίο συμμετέχει ο πρώτος. Δηλαδή και ο Γκρισμάν δεν το πολύ κατέχει. Λοιπόν, αυτή η ιδέα τελείωσε. Ευτυχώς. Ναι. Μπαίνουμε ξανά. Ευτυχώς πάμε για πρωτάθλημα ξανά. Πλησιάζει η ώρα του παιχνιδιού τοπικού χαρακτήρα μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στο όνομα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ, την περίοδο 57-58. Αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, ξέχωρα, να αναγνωρίζει την προσφορά των αθλητών. Οι αξίες, ναι, ρε, οι αξίες. Αρκετά θέματα αγωνιστικά, αρκετά θέματα έξω αγωνιστικά. Όντως. Επειδή μας φάγανε την ώρα και φτάνουμε στο διάλειμμα, θα τα πιάσουμε μετά το διάλειμμα και μισή όλα. Σε πρώτη φάση είμαστε σοκαρισμένοι με το ξέσπασμα του Μάριου. Ούτε τέτοιο ξέσπασμα δεν είχε, ούτε όταν διαπίστωσε ότι δεν είναι ασλαμάς, αλλά ασλαμής μετά από 45-46 χρόνια ζωής. Ναι. Ούτε τέτοιο ξέσπασμα. Το ξέρετε, το ξέρω αυτό, ότι έχει άλλο επίθετο από αυτό που λέγεται. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πραγματικό. Το ασλαμής. Α, μάλιστα. Νομίζω. Ιδέες, ναι, δεν είσαι σίγουρος. Νομίζω. Αλλά είμαστε σοκαρισμένοι με το ξέσπασμα αυτό. Να το ξεπεράσουμε. Το ξεπέρασα εγώ ήδη. Το ξεπέρασες ήδη. Ναι, ναι. Όχι, εγώ είμαι σοκαρισμένος γιατί είχα εικόνα, το έχω και βίντεο. Α, ναι. Το τράβηξα. Εντάξει, τον εκβιάζω στεγνά. Γιατί αυτό θα έπρεπε να έχει εικόνα.
Τέλος πάντων, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Έχουμε κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις. Θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε και άλλη μία, αν κατάλαβα καλά από το τηλέφωνο που ζήτησε η Αγάπη. Όχι. Ναι. Εγώ είμαι. Θα δώσουμε και 5 εισιτήρια για τη μητέρα των μαχών την επόμενη Πέμπτη. ΠΑΟΚ Βίντι. Βίντι. Μην ειρωνεύεσαι, ζώο. Όχι, ρε, εσύ. Κάτσε, είναι κρίσιμο μάτς. Δεν είναι η μητέρα του, το λες ειρωνικά. Είναι παιχνίδι που καίγεται, είναι must win. Πέμπτη στις 10 δίνουμε 5 εισιτήρια, ξεκινάμε από σήμερα, δώσουμε και τις επόμενες μέρες. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 545-26 κλήρωση λίγο πριν τις 2. Ωραία. Φτάσαμε λοιπόν και μισή. Πάμε στο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με συνεντεύξεις και βέβαια την, το κλαδί gate που έχει προκύψει από εχθές. Ήρθε η ώρα λίγο να ξεφωνηθούν οι συνάδελφοι του Άρεως, γιατί έχει καταντήσει λίγο αστείο το αντιπαοξίδικο μένος τους, το στημένο αντιπαοξίδικο μένος τους, για να πουλήσουν σε έναν μικρό κόσμο που τους πιέζει στα social media και δεν έχουν την προσωπικότητα να τα απεξέλθουν σε αυτό. Καλό είναι το αντιπαοξίδικο μένος, αλλά υπάρχουν και όρια. Το ότι εμείς είμαστε ήρεμοι και έχουμε έναν στόχο πιο ευρύ, ένα στόχο ευρύτερο, δεν σημαίνει ότι θα καθόμαστε να ενεχόμαστε τις βλακίες τους. Υπάρχουν και όρια. Πάμε στο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε με το κλαδί gate, το σούπερ αυτό θέμα που ανακαλύφθηκε χθες από τους opinion leaders του Άρεως. Ποιος? Αυτό, ρε φίλε, opinion leaders, τους ανεβάζω. Μάλιστα. Ναι, ο κάθε οργανισμός έχει τους opinion leaders τους. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Και θα κάνουμε μια ανάλυση λοιπόν, το ότι επειδή έχουν και μια έτσι αίσθηση ανωτερότητας η οποία δεν πατάει πουθενά, θα κάνουμε λίγο λοιπόν μια ανάλυση, το τι κάνουν όλο αυτό το διάστημα, το πώς τρέφουν ουσιαστικά ένα κλίμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πού αποσκοπεί, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν με τόσο μένος. Θα πάμε λοιπόν τώρα στο διάλειμμα και θα μπούμε στη δεύτερη ημίωρο της εκπομπής με το κλαδί gate και βέβαια άλλα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκαλέσει τόσο καιρό και δεν μιλάμε γιατί θεωρούμε ότι δεν αξίζει τον κόπο, αλλά μία, δύο, τρεις, δέκα αυτού και βγαίνω, κάπου αρχίζει και γίνεται κουραστικό και δεν αναφέρομαι στον κόσμο του Άρη, αναφέρομαι στους opinion leaders του Άρη που ουσιαστικά κρατάν δέσμιο το σωματείο σε μια λογική η οποία το οδήγησε στην απαξίωση τρεις φορές. Πάμε στο διάλειμμα τώρα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Θυμίζω, δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα της επόμενης Πέμπτης του ΠΑΟΚ με τη Βίντι στις 10 στο γήπεδο της Τούμπας. Απλή διαδικασία, χωρίς κουίς, χωρίς τίποτα. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε λοιπόν στο κλαδί gate. Πρώτα απ' όλα για να πούμε το ρεπορτάζ. Ναι. Το ρεπορτάζ, το πραγματικό, όχι αυτό που... το εύκολο, το επιφανειακό. Ναι, το επιφανειακό, είναι ότι σήμερα η αστυνομία ζήτησε όντως να κοπούν τα κλαδιά. Ναι. Τα οποία προφανώς για κάποιο λόγο η αστυνομία θεωρεί ότι δημιουργούν, ξέρω εγώ, συνθήκες που δεν μπορεί να ελέγξει. Ναι. Είναι δικαίωμα της αστυνομίας αυτό το πράγμα. Ωραία, έγγραφο στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία. Από εχθές λοιπόν υπάρχει δημοσίευμα ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητά να κλαδευτούν τα δέντρα στη διαδρομή του Πούλμαν και Χαριλάου. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν ξέρει καν τι δέντρα έχει στον δρόμο που θα πάει το λεωφορείο. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ νομιμοποιείται μετά την αλητεία της αστυνομίας και της ΠΑΕ Άρης στο παιχνίδι με το Σπάθα το 10 να ζητάει το οτιδήποτε, αλλά δεν το έκανε. Αλλά έχουν μάθει να χτίζουν μία αντιπάοκ εικόνα σε οτιδήποτε γίνεται. Ζήτησε ο ΠΑΟΚ να φύγουν τα κλαδιά. Στον ΠΑΟΚ έχουμε φυσιολάτρες, είναι η αλήθεια, αρκετούς, αλλά δεν νομίζω ότι θα ασχοληθούν με τα 12 δέντρα που έχει συνολικά η περιοχή, ναι, που θα πρέπει να γίνει και μια δεδροφύτευση με την ευκαιρία, και το Χαριλάου και η Τούμπα. Ωραία. Η περιοχή Ντεπό έχουν ελάχιστα δέντρα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να έχουν, είμαστε ευαισθητοποιημένοι. Θα κάνουμε και μια καμπάνια αλλά Sky, μια δεδροφύτευση. Εντάξει, σίγουρα αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν γράφουν, υπάρχει άρθρο που λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζητά να κρατηθούν τα δέντρα. Και υπάρχει και τρελή καζούρα στο διαδίκτυο. Μας κάνουν και καζούρα. Ναι, ναι. Ε? Ναι. Ωραία.
Ακούστε να δείτε, παιδάκια, επειδή απουσιάζατε χρόνια και επειδή έχουμε πει να πούμε να είμαστε λίγο πιο σοβαροί στην όλη διαδικασία, θα ακολουθήσετε αυτό που πρέπει να ακολουθείτε. Να είστε πιο σοβαροί. Η ομάδα σας έπεσε τρεις φορές γιατί αδυνατούσατε να δημιουργήσετε μια σωστή νοοτροπία. Αφήνατε το κάθε λαμόγιο να μπει, στείνατε ηλίθια ποδοσφαιρικά project και πάντα στη μια άκρη του μυαλού σας έφταιγε ο ΠΑΟΚ. Γιατί έτσι βολεύει 5-10 κάγκουρες που αποτελούν το αναγνωστικό κοινό σας. Δεν είναι αυτό το αναγνωστικό κοινό του Άρη, και εμείς έχουμε φίλους Αριανούς, συγχαίρονται αυτό που κάνετε. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, ωραία, και ασχοληθούμε και εμείς σοβαρά, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά ατοπήματα πραγματικά και όχι εικονικά σαν αυτό με το κλαδί της ομάδας σας. Μπορούμε να βρούμε πού κινείται ο μεγαλομέτωχός σας, τι κάνει ο μεγαλομέτωχός σας. Μπορούμε να ψάξουμε πόσα ανοίγματα έχει ο μεγαλομέτωχός σας. Δεν θα το κάνουμε όμως γιατί δεν αφορά το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Την στιγμή που στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη ηγείται ένας πάρα πολύ σοβαρός κύριος, ο προπονητής, που πραγματικά κάνει μια προσπάθεια μια χαρά σε σχέση με τα εφόδια που έχει, είναι αξιοπρεπέστατος ο Άρης αυτές τις πρώτες εξαγωνιστικές, απορώ το γιατί συνεχίζετε να πουλάτε αυτόν τον παπά στον κόσμο σας ότι για όλα αυτά ο ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη παράγκα τόλμησε, μου είπε ο Τότσικας στην ΕΡΤ, που ο ΠΑΟΚ του έχουν στερήσει ένα πρωτάθλημα, του έχουν στερήσει, δεν του έχουν στερήσει βαθμούς ακόμη, αλλά έκαναν 4 προσπάθειες για να του στερήσουν βαθμούς φέτος, και αυτήν την πρεμούρα να τοποθετηθεί ο ΠΑΟΚ ανάμεσα στην ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και παραδοσιακά τον Παναθηναϊκό σε θέματα παρασκηνίου, το μόνο που εξυπηρετεί είναι το μικρό κόσμο του Άρη και όχι την πλατιά μάζα των οπαδών τους. Εντάξει. Και βέβαια την ΑΕΚ, με την οποία έχετε πολλά κοινά στελέχη, μην αρχίζω να αναφέρομαι τώρα, δεν είναι ανάγκη. Έχετε πολλούς αεξίδες ή που εξυπηρετούν συμφέροντα αεξίδων μέσα στο κλάμπ σας, αλλά είναι δικιά σας δουλειά να το ανακαλύψετε αυτό. Ωραία, εξυπηρετεί λοιπόν αυτή η πολιτική την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αν λοιπόν εσείς οι δημοσιογράφοι, επαναλαμβάνω, οι opinion leaders, επαναλαμβάνω, του Άρεως, επιθυμείτε να κινηθείτε πάλι σε μια πρακτική αντιπάοκ, μη κοιτώντας, μη προστατεύοντας ουσιαστικά την ίδια σας την ομάδα από την καγκουριά, είναι δικό σας θέμα. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα πιάσετε τον ΠΑΟΚ στο στόμα σας, για ψεύτικο λόγο, λέγοντας ψέματα, ή τον ψεύτη, μία την πνίγεις, δύο την πνίγεις, τρεις την πνίγεις, τέσσερις την πνίγεις, ωραία, τον ψεύτη θα τον περιμένουμε στη γωνία. Απλά είναι τα πράγματα. Και δικαιώματα έχουμε πάρα πολλά. Κάθε μέρα πατήματα. Κάθε μέρα πατήματα. Κάθε μέρα. Σταματήστε να είστε σόβαροι. Τα κλαδιά ζητάει η αστυνομία να φύγουν και έχει τους λόγους της. Κανένας ΠΑΟΚ δεν έστειλε κανένα έγγραφο να ζητήσει κανένα κόψιμο κλαδιού. Είπαμε, είναι οργανωμένο κλαμπ ο ΠΑΟΚ, να το αναμετρήσει και τα κλαδιά στον δρόμο του λεωφορείου. Ωραία, που τον δρόμο του λεωφορείου τον ξέρει μόνο η αστυνομία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από πού θα πάει. Εντάξει. Καταντά αστείο. Φτάνει. Αρκετά αντιπαοξυλιδηλίκη πουλήσατε. Κοιτάξτε το σωματείο σας. Διαβάστε γιατί έπεσε τρεις φορές. Διαβάστε το, ρε φίλε, τι κάναμε λάθος. Και όταν έχετε αυτό το αίσθημα το αφιψηλού, θα σας υπενθυμίσουμε ότι οι αντίστοιχοι opinion leaders του ΠΑΟΚ, όταν έφτασε ο ΠΑΟΚ στο τέλμα της εποχής γούμενου, βρήκε τη λύση Ζαγοράκη. Όταν έφτασε στο τέλμα της ρήξης Ζαγοράκη-Βρίζα το 2012 και πριν μπει ο Σαβίδης, έστησε ένα project το οποίο με τα λεφτά που ξοδέψατε εσείς φέτος ήταν δεύτερο το Γενάρη. Ήταν δεύτερος ο ΠΑΟΚ τον Γενάρη. Στα ίδια λεφτά ήμασταν, πάνω κάτω. Και σταματήστε να το παίζετε έξυπνοι. Δεν είστε έξυπνοι, αφελείς είστε. Κοιτάξτε πώς θα προστατεύσετε την ομάδα σας και θα δημιουργήσετε ένα προϊόν σοβαρό που θα σταθεί σε υψηλό επίπεδο για αρκετά χρόνια και όχι θα ανεβοκατεβαίνει, και αφήστε τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Αυτά λοιπόν με τους opinion leaders του Άρεως, που πραγματικά κοροϊδεύουν το ίδιο τους το κοινό με τις βλακίες που γράφουν.
οδηγούν το ίδιο τους το κοινό και το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να λειτουργεί με συμπλέγματα, κάτι το οποίο είναι μειωτικό για τον ίδιο το σύλλογο. Και βέβαια δεν έχουν στο μυαλό τους ούτε 1% του τι γίνεται, θα συμβεί σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, όπως θα έπρεπε να κάνουν σοβαροί άνθρωποι των media που, που προσπαθούν να καλύψουν και ζουν από συγκεκριμένα concept, από συγκεκριμένες ομάδες κτλ. Κτλ. Το παθαίνετε στο ποδόσφαιρο πόσα χρόνια, στο μπάσκετ από το κακό στο χειρότερο, στο βόλεϊ μπαινοβγαίνω τις κατηγορίες, στο hardball αόρατη. Ωραία. Το πιο σημαντικό τμήμα που έχετε είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και αυτό γιατί πήρα 15 πρωταθλήματα σερί. Αυτό είναι το έργο. Σοβαρευτείτε. Σταματήστε να είστε αφελείς. Σταματήστε να δείχνετε βλάκες σε εμάς που ξέρουμε. Και όλα θα πάνε καλά. Αυτό ήταν το δεκάλεπτο του... για τους συναδέλφους του Άρεως. Αγάπη. Υπάρχει ένα θέμα που βγήκε εδώ και λίγα λεπτά. Mm-hmm. Η αστυνομία έχει ζητήσει μέσω εγγράφου τη μετάθεση του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό κατά μία μέρα. Ο ΠΑΟΚ το ζήτησε. Η αστυνομία. Α, ναι. Άσε το διάλογο. Μην κολλάς αυτό που θα πούνε. Η αστυνομία. Εμείς λέμε το γεγονότα. Ναι. Ο αγώνας ήταν να γίνει, είναι να γίνει αυτή τη στιγμή την επόμενη Κυριακή 28 του μήνα, 28ης. Και λόγω των παρελάσεων και των εκδηλώσεων που θα υπάρχουν εκείνη τη μέρα, η αστυνομία ζήτησε τη μετάθεση του αγώνα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίζει την επόμενη Πέμπτη στις 25 δεν είναι η επόμενη Πέμπτη, ναι, με τη Βίντι. Οπότε δεν μπορεί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να πάει Σάββατο π.χ. 27 του μήνα, δεν γίνεται. Οπότε, αυτό που φαίνεται είναι ότι θα πάει 29, δηλαδή Δευτέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι πάλι εκείνη την εβδομάδα 30, υπάρχει το κύπελο. Με τον Εργοτέλη. Θα μεταφερθεί και αυτό λίγο καμιά μέρα. Έχει στείλει η αστυνομία έγγραφο και στον Υφυπουργό Αθλητισμού και στη Super League. Η Λίγκα σε πρώτη φάση φαίνεται ότι είναι υποχρεωμένη να το αποδεχθεί. Έστειλε έγγραφο και ο Βασιλιάδης. Ναι. Δεν έχει οριστεί για 31 ακόμη με τον Εργοτέλη, απλά πήγαινε για εκείνη τη μέρα με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή επειδή έπαιζε Πέμπτη Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα ξανά Κυριακή, Σάββατο, συγγνώμη, με τον Ατρόμητο στην Αθήνα. Γι' αυτό πήγαινε το μάτσο με τον Εργοτέλη μεσοβδόμαδα 31, Τετάρτη. Αλλά τώρα αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Θα υπάρξει καμία αναβολή στο κύπελο του Εργοτέλη ΠΑΟΚ, θα πάει κάπου αλλού και τελείωσε τώρα. Έχει διακοπή μετά τέλη Νοέμβρη. Μετά τις 11 νομίζω είναι. Όχι πιο αργά νομίζω. Α, ναι, μετά τις 11. Οπότε ναι. Λογικά θα πάει κάπου εκεί μέσα με τον Εργοτέλη. Δεν γίνεται τώρα να παίξει με λιγότερο από 24 ώρα αγώνα. Πώς όχι, δεν είναι το μήνυμο, μήνυ 48 ώρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε... όσο χρειάζεται αποκατάσταση εντός ποδοσφαιριστή από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Φαίνεται ότι πάει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Δευτέρα, 29, εφόσον το αποδεχθούν όλες τις πλευρές. Κάτι που δεν βολεύει εμπορικά την ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Αλλά αγωνιστικά. Σίγουρα. Και αλλάζει μέρα, το μάτι με τον Εργοτέλη πάει πιο μετά, μέσα στο Νοέμβρη. Μάλιστα. Θα φανεί βέβαια, δεν είναι σίγουρο, αλλά έτσι πάει. Μάλιστα. Οργάνωση 0. Ναι, αυτό τώρα δεν είναι λίγο αργά για να το. Αφού έχει οριστεί το μάτσο με τον Παναθηναϊκό εδώ και 2 εβδομάδες. Πόσους μήνες, Σταύρο, ξέρουν ότι θα γίνει παρέλαση 28η, σήμερα αποφασίστηκε. Μα δεν είναι το θέμα εδώ και μήνες. Το θέμα είναι το παιχνίδι έχει οριστεί εδώ και 2-3 εβδομάδες. Έχει βγει το πρόγραμμα. Τέλος πάντων, πονεμένη ιστορία σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Η λέξη προγραμματισμός δεν υπάρχει. Για έναν αγώνα θα είναι τάδε ή τάδε ώρα. Αναβολή. Τι πρόβλημα δημιουργείται σε όλους μας. Πρώτα απ' όλα οι ομάδες δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις προπονήσεις στο επίπεδο που θα έπρεπε να τις προγραμματίσουν. Δηλαδή, όντως, όταν ξέρεις το καλεντάρι, μπορείς να κάνεις καλύτερο προγραμματισμό. Φυσικά. Δεύτερον, εμείς που είμαστε άνθρωποι του media και μετακινούμαστε κάθε τρεις και λίγο που παίζει η ομάδα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε νωρίς εισιτήρια, τα πάρουμε φθηνότερα. Ζώα εκεί στη Λίγκα. Εντάξει. Ζώα. Μας γίνουν 3-4 χιλιάρικα παραπάνω το χρόνο. Εντάξει. Και μπορεί και 5, ναι, τα επειδή τα κλείνουμε τελευταία στιγμή. Ναι. Όχι 2 μέρες πριν, δεν είναι 2 μέρες πριν. Πες 5 μέρες πριν, ας πούμε. Πού όχι, να είναι, ούτε 5, είναι 25. Και πάλι δεν είναι αρκετό, θα μπορούσε να είναι 5 μήνες πριν. Ναι, βάλε και την ΕΠΟ μέσα να μην παρεξηγηθούν στην κατηγορία αυτή. Και η ΕΠΟ είναι θέμα. Ναι. Όχι, ρε, σκέψου τώρα δηλαδή, ακόμα καταρχήν δεν έχει οριστεί το μάτι με τον Εργοτέλη. Προφανώς πρέπει να γίνει το ζυβούλιο του σοφόρου για να οριστεί. Ο Μέμας, τι μου στέλνει εδώ το παοξάκι.
μου στέλνει. Εμάς δεν μας σκέφτονται. Έχουμε κάνει κουμάντα μας για Κυριακή. Θα ανέβει από Αθήνα. Ναι, α, μπράβο. Σωστό είναι και αυτό. Πώς είχε γίνει. Από Γερμανία και από. Εντάξει, οκ. Που έρχεται κόσμο και επιλέγει. Από την Κύπρο και από που θέλει. Μα έρχεται κόσμο που επιλέγει κάποια μάτ. Με βάση και του αγώνε. Υπάρχει και αυτό ο κόσμο. Οι άνθρωποι είναι αστείοι γενικότερα σε όλα τα αθλήματα, εντάξει. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Ξαναλέω, δεν έχει οριστεί ακόμα το μάτ με τον Ερκοτέλη. Που είναι σε δύο εβδομάδες. Και δεν καταλαβαίνω το γιατί. Και μπορεί κάλλιστα σήμερα να οριστεί 31, την άλλη εβδομάδα να πάει 30 και τελικά να αναβληθεί. Και εσύ, ρε φίλε, σαν δημοσιογράφος, ένας οπαδός έχει κλείσει εισιτήριο αεροπορικό για 31 το Οκτώβριο να πάει στο Ηράκλειο. Ναι. Και στο πάνε 15 του Νοέμβρη. Για τον κόσμο είναι ακόμα χειρότερο, γιατί μας είναι η δουλειά μας. Εντάξει, ναι. Ο κόσμος πρέπει να προγραμματίσει τη δουλειά του για να πάει στο χόμπι του. Ναι. Εμάς είναι η δουλειά μας, δεν μας πει κανείς. Άσε μας απέξω από την κουβέντα, ρε παιδί μου. Ναι. Κανονίζουν 10 φίλοι του Πάκου Θεσσαλονίκη. Επειδή σκέφτομαι σαν διευθυντής και ξέρω τα έξοδα, ωραία, μου γυρνάει το μάτι. Ναι, πάμε. Μα το μήνυμα που σου λέει ο φίλος. Ναι. Από Αθήνα, από πού είναι. Αθήνα. Ωραία. Σεβασμός 0. Εντάξει. Οργάνωση 0. Αυτό πρόβλεψη 0. Τίποτα. Εδώ ρε Σταύρο, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει η Β' Εθνική τώρα, εντάξει. Ή το βόλεϊ θα ξεκινήσει Σάββατο με 10 ομάδες και 2 ομάδες θα έχουν ρεπό. Χθες μου λέγανε κλειδί ότι παίζει την άλλη εβδομάδα με το Ηρόδοτο. Ξεκινάει. Ελένο, ξεκινάει, ναι. Μάλιστα. Ξεκινάει το πρόγραμμα βόλεϊ από τη δεύτερη αγωνιστική. Μιλάμε τον Μπάχαλο τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάει για αλλαγή. Καταστάσεις, αστείες. Νομίζω όσο πιο σύντομα γίνεται θα πάρθει απόφαση τουλάχιστον. Αλλά πάει για αλλαγή αφού τίθεται θέμα τώρα από την αστυνομία. Θα το δεχτούν οι πλευρές και θα πάει για 29 Δευτέρα. Αυτά είναι τα θέματα τα εξαγωνιστικά που έχουμε. Υπάρχει και ένα θέμα εξαγωνιστικό για το γήπεδο. Ναι, υπάρχει η τροπολογία που κατατέθηκε. Ναι. Διάβασε, αγάπη, τι γίνεται. Δεν κατατέθηκε η τροπολογία, περίμενε. Τι. Συζήτησε τη Βουλή για το πέρασε, ναι, πέρασε από το Υπουργείο Άμυνας. Υπέγραψε ο Καμένος τη διάταξη στην πρώτη φάση. Να ψηφιστεί από εκεί, κάτσε. Υπέγραψε ο Καμένος τη διάταξη για την παραχώρηση της έκτασης γύρω από την Τούμπα. Τέλος πάντων, το γνωστό. Και έβγαλε ένα. Οι Σκοπιές θα είναι μέσα. Οι Σκοπιές, λογικά θα είναι. Διάλεγε. Και έβγαλε και ανακοίνωση το Υπουργείο ότι προχωράει το θέμα, υπεγράφει από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο η διάταξη και αποστέλλεται προς ψήφιση στη Βουλή και κλείνει ανακοίνωση σπουδαία εξέλιξη για το δικέφαλο και τον κόσμο του. Τι ωραία είχαν περάσει τότε από το Σταύρο, θυμάσαι? Πω, και το καψιμί που καθόμαστε. Θυμάσαι πως το λέγανε εκείνο το Αγρίνιο. Και το παρικάρι το καλό από την καρδίτσα που δεν καταλαβαίναμε τι λέει. Δεν πιάνει η ψυχή σου που έχει υπηρετήσει εκείνο το στρατόπεδο όταν περνά. Βλέπει τα πλακάκια και λε, ρε φίλε. Εδώ ήταν ο θάλαμος. Εκεί το καψιμί. Και τώρα είναι αυτά εδώ. Εντάξει. Το στρατόπεδο τη Τούμπα ακούστηκε και αυτό. Πραγματικά. Καμιά φορά θεωρώ ότι η πολιτική μα είναι εξωγήινη. Δηλαδή, εξωγήινη πρώτα απ' όλα είναι. Θα κατέβουν 63 άτομα για δήμαρχη Θεσσαλονίκη. Ναι, αυτό έλεγα πριν. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, συνεννοείται. Πότε να περιμένουμε την υποψηφιότητά σου. Θα στηρίξω εγώ, να ξέρει. Εννοείται θα τι πάω τι εκλογέ για πλάκα, ρε. Κάθε μέρα βγαίνει και ένας νέος. Οπότε απ' όλα, πρότεινε έναν από το Πανόραμα, καλό άνθρωπο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Έτσι, κλασική είναι η Δημοκρατία φάτσα. Η Χαρά της Πεθράς και οι Τετζίδης. Καϊτεζίδης. Αυτός που είναι καλός άνθρωπος, τον έχω γνωρίσει. Δηλαδή, Ιγνάτιος λέγεται στο όλο. Σαν Ιγνάτιος είναι η φάτσα. καλός άνθρωπος, άνευ πλάκας. Και με τους συνεργάτες του είμαι φίλος, δηλαδή έχω 2-3 συνεργάτες του φίλους. Και, και προτάθηκε για Δήμο Θεσσαλονίκη. Ναι. Παιδιά, ο άνθρωπο είναι στο Πανόραμα, στην Πηλαία εκεί. Γιατί να έρθει στο Δήμο Θεσσαλονίκη και αυτό. Θέλει η Νέα Δημοκρατία να βάλει αυτόν. Ωραία. Ναι. Okay. Υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει. Με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε ο Ιβάν ποιο θα στηρίξει. Κανέναν δεν παιδιά, γιατί να στηρίξει δηλαδή. Όποιο και να βγει. Ωραία. Βγαίνει κάποιο. Ο μόνο επιχειρηματία που έχει 4 ευρώ στην τσέπη σε αυτή την πόλη δεν θα έχει καλέ σχέσει μαζί του. Γιατί να πάει να στηρίξει κάποιον ο Ιβάν. Χαζό είναι. Και ξέρεις, βλέπεις, στηρίζει η τάδε σε 5 λεπτά. Σε 4 λεπτά από τώρα. Στηρίζει τον τάδε Ιβάν. Δεν ξέρουμε πραγματικά, έχω χάσει το μέθημα πλέον, ποιοι θα κατέβουν. Έχει βγει η βρώμα, δεν κατέβει ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης, βέβαια, επειδή τσακάλι, τους περιμένει όλους στη γωνία. Τελευταίος θα το πει. Ναι, τελευταίος θα πει ότι κατεβαίνω, δεν κατεβαίνω. Και ο Γιώργος Ορφανός. Φυσικά. Πώς είναι τώρα. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Ζέρβας. Είναι ο Ιγνάτιος. Ο Ζωρό. Ένας που είδα με μια φάτσα λίγο όχι και το συμπαθητική, πάλι είναι ο Δημοκράτης. Να, Ψωμιάδης. Ο Ζωρό. Ο Ορφανός 5. Πες ότι είναι και ο Μπουτάρης 6.
Έχουμε έξι. Πρόχειρους έτσι. Τίποτα χαμός θα γίνει. Πανδεσία. Να, έξι άτομα σε ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τρέχουν ποιος θα πρωτοκάνει τη Θεσσαλονίκη Βαρκελόνη. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα με τον Άρη, θα έχουμε μια συνέντευξη. Μετά το διάλειμμα θα κάνουμε σε δύο λεπτά. Αν όλα πάνε καλά. Γιατί η αγάπη είναι και χρυσή. Να είστε θετικοί άνθρωποι. Εντάξει. Είχαμε και τη σύσκεψη την πρωινή στο γραφείο του εισαγγελέα Πρωτοδικών. Ο Πάοκ εκπροσωπήθηκε από Μάκη και Κάτση και η Λία Γεροντίδη. Δεν κουβεντιάστηκε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν είχαμε εντάσεις. Είχαμε τις παρενέσεις του εισαγγελέα να κάνουν ό,τι μπορούν οι ομάδες για να κυλήσουν όλα ομαλά. Ομαλά νομίζω θα κυλήσουν όλα. Έχω την εντύπωση. Εντάξει. Δεν έβγαλε, ξαναλέω, κάποια είδηση μεγάλη έτσι η σύσκεψη. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο χορηγή. Στέλνετε για την επόμενη μία ώρα μηνύματα για τον παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντη την επόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Στέλνετε το μήνυμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Επιθυμίζω για μία ακόμα φορά το διαγωνισμό όπου σας δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Βίντη την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 54526. Βάζεις αυτό που έχεις το δικό σου, το μπαίνεις μια γυάλα με οξυγόνο. Γίνεται καλά μόνο του. Μόνο του. Και μετά το μάτς βγαίνει το μεταλλικό, μπαίνει το δικό σου και συνεχίζει. Απλά δεν μπορείς να περάσεις από τον έρχο της αστυνομίας στο αεροδρόμιο. Αναρωτιέται κάποιος τι γίνεται. Ναι, είναι θέμα. Πρέπει να το δηλώσει, πρέπει να έχει ειδικό έγγραφο. Πάντως είναι το χτύπημα, το θυμάστε, του Χουάντερσον. Ναι, είχε θέμα. Εκεί βγήκε με το γόνατο. Βγήκε με το γόνατο να χτυπήσει τον παίκτη, όχι να προστατεύσει τον εαυτό του. Από εκείνο το χτύπημα είναι. Που δεν τιμωρήθηκε. Που αν το βάλουμε βάση κανόνα, πέναλτι και αυτό. Θυμάσαι που είχε δώσει μια σφαλιάρα ο Σίλτεφελτ στον Σανκαρέ στην Τρίπολη που μπλέχτηκε ο Σανκαρέ, τρελάθηκε ο Κροάτης, του έδωσε μια σφαλιάρα. Πέναλτι. Αυτά μόνο σε εμάς γίνονται. 1-2-0 ξεκούραστο με τα δύο γκολ του Κουλούρη, ξαφνικά στο 80 φεύγα, γίνεται 2-1 και γίνεται ντέρμπι για τη σφαλιάρα του Σίλτεφελτ. Όποτε μιλάμε για σφαλιάρες, εννοείται πως δεν ξεχνάω του Ισαουράλτε. Τα μπουκέτα δηλαδή και το πρόσωπο του. Εκείνο, και ήταν μπουκέτο που ακούστηκε. Δηλαδή όταν σε ένα γεμάτο γήπεδο που έχει βαβούρα εκείνη την ώρα ακούγεται η μπουνιά, δεν θες να είσαι αυτός που γεμάτα, την έφαγε. Ποιος την είχε φάει του Ολυμπιακού. Ο Τρουμπής, Παναθηναϊκού ρε. Και του Ολυμπιακού δεν είχε φάει ένας. Α, ο αξιλές του Ετουεντιγκά ρε. Η Σαουράλτε, χρυσοχέρις φίλε. Μα ήταν δηλαδή, ξεστή, θα μπορούσε κολούσε ναι. Και με το πρόσωπο εκείνη την ώρα. Δηλαδή, φόρτωνε το μίσος, loading. Μόλις πήγε στο 100%. Dunk. Και στη φυσούνα, εντάξει, πολύ καλό. Είναι όπως κάνεις τα παιχνίδια που φορτώνει μπάρα, γεμίζει μπάρα. Ναι, όχι, στο Κουτρουμπί ήταν υποκριτικός. Δε. Ο άλλος του διχνόλου 4 και 4. 4 και 4, πάρτε και την πηγιά σου τρεις αγωνιστικές. Δύσκολα ήταν μετά, εντάξει. Okay. Δεν πειράζει, εντάξει, χαλάλη. Για πες για τον Μπέλκα, να γυρίσουμε πάλι. Για τον Μπέλκα, λοιπόν, είναι αμφίβολος όντως. Είναι σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Όταν μάλιστα λείπει και ο Μαουρίτσιο, ο δεύτερος εξίσου σημαντικό στο δημιουργικό κομμάτι ποδοσφαιριστής, ο ένας στην οργάνωση, ο άλλος στο απρόβλεπτο. Ωραία. Είναι θέμα. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ή δεν θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή ή όχι. Εγώ ελπίζω. Ελπίζω. Ναι. Ελπίζω γιατί θεωρώ ότι και ο Πέλκας θέλει να παίξει και τα μηχανήματα υπάρχουν για να το συνεφέρουν. Το ερωτηματικό για τον Πέλκα είναι αν θα έχει τις φυσικές δυνάμεις να τα απεξέλθει σε ένα παιχνίδι υψηλής πίεσης. Για μένα εκεί είναι το κλειδί και τίποτα περισσότερο. Σε έχει πιάσει το ισχύο καθόλου κάποια στιγμή στη ζωή σου? Το ισχύο, η μέση. Το ισχύο. Κάτι θα με έχει πιάσει. Ναι, γιατί σε έπιασε σένα. Έχει κανένα μήνα, ναι, πρόσφατα. Και δεν μπορείς να σηκωθείς και να κάτσεις. Έπαιζε, δεν βγήκε αναγκαστικά από το γήπεδο. Είναι ζώρικος τραυματισμός. Για μένα πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ζώρικος στο επίπεδο του επαγγελματία αθλητή που γυμνάζεται που και που και ναι, δεν είναι. Σωστή αυτή η παράμετρο. Δεν τρώει ναι, 4 κιλά κρέας τη μέρα, Στέργιο μου. Το έχω κόψει. Είμαι βίγκαν, παιδιά. Τρώει 3,5. 3,5, ρε. Εκθέσει είχε
στην τηλεόραση μια διαφήμιση. Mm. Κάτι έγραφε μπισκότα πίτυρων, κάτι τέτοιο. Πιτόγυρο. Ψόφος. Διάβασα εγώ. Από εκείνη την ώρα μιλούσε ο Βιερίνια, δεν θα το διακόψω, εντάξει εννοείται. Αλλά διάβασα πίτυρων είναι και πιτόγυρο. Καμιά φορά το μάτι οδηγείται εκεί που θέλει, σαν το κάρμα είναι. Ναι, ειδικά με τα πιτόγυρα, το κάρμα είναι ξεκάθαρο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα παίξω Πέλκας. Ναι. Ναι, έτσι το βλέπω. Mm. Και αν δεν παίξει, τι κάνει. Τι κάνει, ρε φίλε. Πάει σε Μπίσεσβαρ. Ή πάει σε Ελκαντουρί. Λύση... Άκου τώρα, εδώ υπάρχουν θέματα. Δηλαδή, πάμε στην τετράδα της άμυνας. Η κανονική. Και Πασχαλάκης το... πέντε. Ναι, πάμε, ναι, παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Κάνιας δεν βγαίνει ποτέ έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Όχι. Έξι. Ωραία. Ζαμπά. Θα σου πω τώρα. Για πες. Δίπλα ο Σάχοφ, πιστεύω εγώ. Συμφωνούμε εδώ. Ναι. Θα πάμε όμως... Μπροστά τους, αν πάει ο Μπίσεσβαρ, δεν πάει ο Πρίγιοβιτς. Γιατί με αυτούς τους δύο εκεί δεν πιέζεις, ούτε... Τι να σου πω τώρα. Αφού ακούσουμε τον καλεσμένο μας, θα σου πω μετά την ενδεκάδα. Δεν πιέζεις... Πάμε λίγο στην Αθήνα, ναι, γιατί μας περιμένει ο καλεσμένος μας. Ναι. Έχει και τα γενέθλιά του σήμερα. Τα χρόνια μας πολλά, λοιπόν, στον Δημήτρη Γιαννούλη. Έτσι. Πολύ χρόνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και πόσο έγινες τώρα, 21 θα λέμε, βολεύει, να ξέρεις. Δεν το κάνουν μόνο οι γυναίκες αυτό, φίλε, δηλαδή πρέπει να το κάνουμε και εμείς σιγά σιγά. Ισία, έγινε το 23. 23 έφτασες. Πω, πω, Σταύρο, τον περνάω ένα χρόνο. Σοκ, τον περνάω ένα χρόνο. Ναι, εντάξει, έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά. Θα μιλήσουμε με έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος συγκατοικεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ναι. Με την ομάδα που ανήκει το συμβόλαιό του. Γιατί εκεί ανήκει, στον ΠΑΟΚ ανήκει ο Δημήτρης Γιαννούλης. Και κάνετε εκπληκτική χρονιά και φέτος, φίλε, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Είστε καλά. Ναι, ναι. Πάμε καλά και φέτος, ναι. Όταν σας είδα στο πρώτο παιχνίδι, μου φάνηκε τεράστια η απουσία του Άρντα, γιατί ήταν το σημείο αναφοράς στην επίθεση. Σιγά σιγά όμως βρήκατε λύσεις, έτσι δεν είναι. Ναι, αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζουν οι τρεις από τις τρεις παίκτες της επίθεσης, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι δύσκολο να βρεις τα πατήματά σου. Mm-hmm. Αλλά νομίζω και ο Γκράι βοήθησε για αυτό πολύ. Ο Μπουρνός να βρει τα πατήματά του. Ο Πουλούρης είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη, νομίζω φαίνεται και από τα γκολ που έχει πετύχει. Mm-hmm. Και σιγά σιγά η ομάδα ρολάρει στην επίθεση. Έτσι είναι ακριβώς. Πώς τον βλέπεις τον Κουλούρη? Γιατί κακά τα ψέματα, στον ΠΑΟΚ υπήρχε μια κουβέντα αυτή κλασική, δεν κάνει, δεν ράνει τα γρήγορα συμπεράσματα. Σε ένα περιβάλλον που το εμπιστεύεται, πώς τον βλέπεις να λειτουργεί? Νομίζω ότι τα στατιστικά του και μόνο λέμε την αλήθεια, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι αυτό ακριβώς. Όταν μια ομάδα σε εμπιστεύεται και την νιώθεις καλά, νομίζω ότι μπορείς να αποδίδεις. Έτσι γίνει και πέρσι με τον Άρντα, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Νιώθουμε καλά στον ακρόνητο και μπορούμε και δείχνουμε αυτό που θέλουμε στο γήπεδο. Επειδή ο Άρντα είναι και εμπορικό θέμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνεις, για πολλούς λόγους. Τι κάνεις, τι έκανε ο Ατρόμητος πέρσι και κατάφερε να πάρει αυτό το στοιχείο του Άρντα, το εκπληκτικό του ταλέντο και μόνο? Γιατί κατά τα ψέματα όλοι ξέρουμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Πώς τον διαχειρίστηκε, πώς τον διαχειρίστηκε ο Ατρόμητος? Νομίζω είναι, έγινε πολύ καλή δουλειά από τον προπονητή και από τον τεχνικό διευθυντή. Mm-hmm. Γενικά πολύ την ομάδα, δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι γινότανε, αλλά ο Άρντα δείχνει να είναι καλά, δείχνει να είναι καλά, να ευχαριστείται αυτό που κάνει, mm-hmm, να μην τον απασχολούν τα εξαγωνιστικά, να παίρνει σχήματα και να δίνει το 100%. Τώρα είναι ένα σύνολο συμπεριφορών που τον έκανε να νιώθει καλά στα πρέπει, γι' αυτό και απέδιδε. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα είσαι ένα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, εντάξει, ξέχωρα από τον Άρντα και γι' αυτόν μιλάμε. Είσαι ένας παίκτης τυπικός, κανονικά τα πάντα τα κάνεις όπως πρέπει και έχεις ένα παίκτη ιδιαίτερο μέσα στην ομάδα σου, αλλά έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που σε ανεβάζουν επίπεδο σαν σύνολο. Κάνεις τα στραβά μάτια σε μία-δύο συμπεριφορές ή υπάρχει περίπτωση να σε ενοχλήσει κάτι? Εδώ σε θέλω. Εντάξει. Νομίζω ότι μέχρι ένα σημείο ναι, μπορεί να κάνεις στραβά μάτια, αλλά από εκεί πέρα όταν αρχίζουν κάποια πράγματα που χαλάνε το σύνολο της ομάδας, mm-hmm, νομίζω ότι εκεί δεν μπορείς να ανεχθείς άλλες συμπεριφορές. Mm-hmm. Είναι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα και μετά είναι η μονάδα στα παίκτες. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι εντάξει, μέχρι ένα σημείο φτάνουμε. Είχε δημιουργηθεί η εντύπωση και ξέραμε όλοι ότι εσύ θα επιστρέψεις το καλοκαίρι. Τελικά ίσχυσε το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει ο ΠΑΟΚ για τον δανεισμό σου. Πέρασε σε κάποια φάση κάποια μορφή εκνευρισμού από αυτό το γεγονός ή ήταν άμεση η προσαρμογή σου στο ότι άλλον ένα χρόνο στον Ατρόμητο και βλέπουμε?
εντάξει, στην αρχή εγώ με αυτά που έβλεπα και άκουγα, χωρίς να κάνω ενημέρωση φυσικά πάντα, έχω πιστεύω ότι ίσως να γυρνήσω στην ομάδα. Αλλά το ενημερώθηκα για την πορεία μου, όχι, δεν εκνευρίστηκα, δεν ευρίασα, γιατί είμαι πολύ καλά στον Ατρόμητο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλός προπονητής που με έχει εξέλιξει αγωνικά σαν παίκτη. Και επειδή λόγω της περνάω καλά εκεί πέρα, δεν με πειράξει κάτι. Όχι. Το γεγονός ότι παίζεις δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Ατρόμητο και ο κορμός είναι σχεδόν ο ίδιος, μου δίνει εμένα την αίσθηση πως και εσύ αισθάνεσαι πολύ καλύτερα και γενικά παίρνεις και πολλές περισσότερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι της ομάδας, είναι έτσι? Ναι, σίγουρα. Όταν είχα έρθει στον Ατρόμητο δεν νομίζω τα παίζα τα ίδια που σου πω τώρα. Δείχνανε να μην πιστεύονται οι άνθρωποι της ομάδας. Η ομάδα είναι ίδια σχεδόν από πέρσι. Ξέρουμε πώς παίζει ο ένας, πώς παίζει ο άλλος. Είμαστε δεμένοι, είμαστε πολύ δεμένοι. Και από εκεί πέρα όταν είσαι δεμένος με τα στόπερ σου, με τα αμυντικά σου χαφ, νομίζω ότι μπορεί να δώσει περισσότερα στο θετικό παιχνίδι. Γιατί έχει επιστρέψει στα πόδια. Θυμάμαι την καριέρα σου όταν ξεκίνησε ένα αριστερό μπακ στη Βέρεια. Είχες κάνει μια χρονιά με 21-22 παιχνίδια, νομίζω μπορεί και παραπάνω, μπορεί να κάνω λάθος. Και τα νούμερα τα επιθετικά σου ήταν 0. Χθες ξαφνικά, ξαφνικά είσαι πρώτος στις assist με τον Πέρκα και τον Αδάρες, νομίζω, στο πρωτάθλημα. Φέτος ξεκινάς ακόμα πιο δυνατά. Είναι θέμα δουλειάς τελικά, είναι θέμα ρυθμού, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα πώς καταφέρνεις και εξελίσσεσαι σε αυτό το κομμάτι? Σίγουρα, πρώτα απ' όλα είναι η δουλειά. Το δουλεύω καθημερινά, δουλεύω στις έντρες μου, δουλεύω στο να έχω καθαρό μυαλό την ώρα της τελικής πάσας. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι και θέμα ομάδας, είναι και θέμα τύχης. Αλλά όταν έχεις καλούς επιθετικούς μπορεί να τελειώνει τις φάσεις όπως πρέπει. Αλλάζει το όλο σκηνικό. Γιατί θα μπορούσα και πέρα να έχω 5-6 τουλάχιστον. Αλλά τότε η ομάδα δεν ήταν πολύ καλή επιθετικά, οπότε είμαι και εγώ σε χαμηλά επίπεδα. Τώρα που η ομάδα παίζει καλά και δείχνει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχω τις ασίστ και βοηθά στο παιχνίδι. Κάποια κουβέντα με τον ΠΑΟΚ για το τι μέλη γενέστε για την επόμενη σεζόν που τελειώνει ο δανεισμός στον Ατρόμητο έχει γίνει ή είναι κάτι που ακόμα είναι νωρίς και δεν έχεις εικόνα? Όχι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, δεν γνωρίζω κάτι, τελειώνει ο δανεισμός μου, αλλά από εκεί πέρα μια νύχτα μου, μόλις τελειώσει ο δανεισμός μου, μένει άλλος χρόνος με την ομάδα, το ΠΑΟΚ, και από εκεί πέρα βλέπουμε. Γενικότερα έχεις επαφή με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ? Ναι, έχω επαφή, εντάξει, μιλάμε τα χρονικά διαστήματα και αυτό, αλλά για το πέρα μου δεν γνωρίζουμε ακόμα. Δημήτρη, συζητάτε κάτι περισσότερο από την Ευρώπη? Γιατί εντάξει, φαντάζομαι ότι η συμμετοχή στην Ευρώπη για τον Ατρόμητο θα είναι δεδομένη. Συζητάτε κάτι παραπάνω? Και χωρίς να έχετε παίξει τα ντέρμπι ακόμα, δεν ξέρω αν το κουβεντιάζετε και αυτό. Ναι, σίγουρα δεν έχουμε παίξει τα ντέρμπι, το ξέρουμε και αν και τα περιμένουμε αυτά τα παιχνίδια, γιατί μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια που σαν βάζουμε και εδώ σαν ομάδα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε καν δεδομένη την Ευρώπη εμείς οι παίκτες και οι διοίκησης. Ζητάμε καθημερινά ότι πρέπει να προσπαθούμε κάθε παιχνίδι. Γιατί αν θεωρήσουμε δεδομένη την Ευρώπη, στο τέλος αποδειχθεί μοιραίο αυτό. Αλλά σίγουρα όταν κερδίζεις και βλέπεις ότι είσαι κοντά στην κορυφή, γιατί όχι, ονειρεύεσαι. Δεν είναι κακό. Είχατε μία, τώρα που είπατε για Ευρώπη, είχατε μία σειρά αγώνων με την Πρέστη που πραγματικά ήταν σχέτη παράνοια. Μέσα στο εκτός έδρας παιχνίδι είστε κακοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το γυρνάτε σχεδόν. Καταφέρνετε, παίρνετε αποτέλεσμα στο παιχνίδι το εντός έδρας και τρώτε ένα γκολ που πραγματικά εγώ στη ζωή μου στα 43 μου χρόνια δεν το έχω ξαναδεί. Να μπερδευτεί η μισή ομάδα τη δεύτερη μπάλα που είναι μέσα. Έτσι δεν έγινε? Καλά, δεν το κατάλαβα. Παραλύσαμε λίγο, η αλήθεια είναι. Πήγαινε δεύτερη μπάλα, μπερδευτήκαμε, έγινε μια σέντρα. Έγινε όλο πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι έγινε, αλλά χάσαμε την πρώτη στα χέρια μας. Ήταν μεγάλο πλήγμα. Αλλά ξεχωρίσαμε, μας επηρεάστηκε στο πρωτάθλημα. Αλλά όταν ξεκίνησαν τα τέσσερα πρωταθλήματα, ήθελα να καλούμε να τρώσουμε και πάλι. Έδεσε η ομάδα. Να σε ρωτήσω, πώς θα βλέπεις το πρωτάθλημα τώρα? Πάω, ξεκινάει με το 6 στα 6, καλύπτει αυτό το μείον 2. Ο Ατρόμητος με μια ισοπαλία ουσιαστικά είναι μαζί του. Τα ντέρμπι κρίθηκαν με ασπρόμαυρο φόντο ουσιαστικά. Το ένα, το ντέρμπι που δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ, ήταν το χ με την ΑΕΚ, που είναι βολικό πάντα για αυτόν που δεν παίζει το ντέρμπι. Πώς το βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά. Δείχνει σοβαρό με τις μικρότερες ομάδες. Είναι πολύ καλός στα ντέρμπι και τα κέρδισε. Και αυτό έχει σημασία. Αντίθετα που οι αντιπαλές ομάδες έκαναν κάποιες ευκαιρίες. Ήταν βαθμένος στο τέλος.
και νομίζω ότι με την ίδια συνέχεια δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δυνατός, αλλά και εμείς θα είμαστε από κοντά όσο μπορούμε. Πέρσι στα 2 τρίτα ουσιαστικά έχετε χάνετε έδαφος. Μετά τα 2 τρίτα. Έτσι δεν είναι. Καλά δεν θυμάμαι. Ναι, είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα. Αλλά εντάξει. Ο στόχος ήταν η Ευρώπη. Ήμασταν μέσα. Με την εθνική είναι και αυτό κουβέντα αρκετά έντονη. Μέτρες εμφανίσεις κατά γενική ομολογία. Άσχημα αποτελέσματα, ειδικά το τελευταίο πόνεσαι. Πώς το βλέπεις, πώς το έζησες αυτό το πράγμα? Εντάξει, σίγουρα η εθνική έχει πολύ ταλέντο, μεγάλα ψέματα. Έχει πολύ ταλέντο, έχει πολύ καλούς παίκτες, παίζουν σε μεγάλο επίπεδο. Αλλά σαν ομάδα δεν είχαμε καλά στοιχεία. Δεν είχαμε ομοιογένεια, ήμασταν κατωτέρη των προκριτών. Και ήρθε το κακό αποτέλεσμα στη Φιλανδία που ουσιαστικά μας βγάζει από την πρώτη θέση που ήταν ο στόχος. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν μικρές ελπίδες που θα πρέπει να κερδίσουμε τη Φιλανδία για να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Θεωρείς ότι είναι θέμα, γιατί εμένα αυτή είναι η αίσθησή μου για την εθνική, ότι αυτή η γενιά η συγκεκριμένη, τέλος πάντων αυτή η φουρνιά, δεν υπάρχει καλή σύνθεση χαρακτηριστικών, γιατί σαν μονάδες, όλες τις ομάδες του σχεδόν είναι πρωταγωνιστές. Μήπως εκεί είναι το θέμα τελικά? Και ό,τι και να κάνει ένας προπονητής δεν μπορεί να βρει μια λύση όταν δεν υπάρχει φουρνιά, γιατί οι εθνικές είναι και αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν νομίζω ότι με αυτούς τους παίκτες ποιοτικά ότι δεν μπορούμε να βρεθεί μια λύση. Mm-hmm. Τώρα συγκεκριμένα σε αυτή τη λύση υπήρχαν πολλοί τραυματίες, οι λύσεις ήταν περιορισμένες, συμφωνώ. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι άμα δεχθεί σαν ομάδα αυτό το σύνολο θα κάνει τρομερά πράγματα. Πραγματικά έχει πολύ ποιότητα, έχει πολύ καλούς παίκτες. Mm-hmm. Νομίζω πρέπει να βρεθεί μια λύση για το πώς θα δεχθεί αυτή η ομάδα. Δημήτρη, έχεις καταλάβει εσύ πώς λειτουργεί η διοργάνωση? Γιατί διαβάζαμε νωρίτερα κάτι δηλώσεις του Ντεμπελέ που λέει δεν καταλαβαίνω τίποτα από το National League. Έγινε καταφωτιστήριο της προκοπής ή και εσείς κοιτιόσασταν? Ποιοι περνάνε, ποιοι προκρίνονται, πότε, το έχετε καταλάβει? Γιατί σχεδόν κανείς δεν το έχει καταλάβει ακριβώς πώς δουλεύει το σύστημα αυτό. Ναι, εντάξει, έχουμε μπερδευτεί και εμείς λίγο. Εμείς κοιτάμε να πάρουμε την πρώτη θέση, να μπορέσουμε να έχουμε μια πιωματική κλήρωση για τα προβληματικά. Αυτό είναι η γενικότερη γραμμή που έχουμε καταλάβει. Το εύκολο, φίλε, δεν χρειάζεται να εμβαθύνει σε τέτοια θέματα. Εμείς κοιτιόμαστε εδώ κάθε μέρα. Βήμα-βήμα, φάση-φάση. Εντάξει, πήραμε ό,τι πτυχίο ήταν στη ζωή μας, το πήραμε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρόνια πολλά και πολύ πάλι. Δημήτρη. Και πάλι χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, γιατί βλέπουμε τα χαρακτηριστικά σου. Είναι κουτί για να επιστρέψεις τον ΠΑΟΚ και να παίξεις αυτό που πρέπει να παίξεις για τη συγκεκριμένη θέση. Καλή τύχη στον άνθρωπο με τον οποίο συμπαθούμε, εννοείται, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό project. Και υγεία πάνω απ' όλα, Δημήτρη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, γεια σου. Δημήτρης Γιαννούλης, εξαιρετική περίπτωση, ποδοσφαιριστή, σε πολύ καλύτερη κατάσταση φέτος και πέρσι ήταν εκπληκτικός. Φέτος όμως, επειδή έχει πάρει και έναν ηγετικό ρόλο στον Ατρόμητο, τα πάει περίφημα. Στο δημιουργικό κομμάτι είναι στις μισές φάσεις μέσα, στημένες μπάλες, πλαγιοκοπήσεις, τελικές. Είναι μέσα σε όλα. Κάτσε να δούμε. Είδατε... Θυμάμαι ακριβώς την πρώτη φορά που φιλοξένησες εσύ τον Δημήτρη εδώ πέρα στον αέρα, πριν από 3 χρόνια, που του είχες κάνει αυτή την ερώτηση ότι τα πήγες καλά, ήσουν πολύ καλό στη Βέρεια, αλλά δεν είχες νούμερα μπροστά και σου έλεγε ότι θα το δουλέψω και θα το προσπαθήσω. Mm. Και βλέπεις τώρα πού είναι τώρα, έτσι, σε τι σημείο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Ναι. Να είναι βασικό στέλεχος στον Ατρόμητο, να είναι από τους κορυφαίους του πρωταθλήματος, να είναι στην Εθνική, να πρωταγωνιστεί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι άλλος άνθρωπος. Κανονικά. Έχει αλλάξει όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θες λίγο να τελειώσουμε την δεκάδα. Είχαμε μείνει στον Κάνιας. Κάνιας σίγουρα με Σάχοφ, πιστεύω εγώ. Θεωρώ ότι ο Ζαμπά θα πάει στα δεξιά. Και αν δεν παίξει ο Πέλκας, θα πάμε με Καντουρί στον άξονα και αριστερά τον Μπίσεσβαλ. Και στην κορυφή ο Πρίκοβιτς. Καντουρί, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά, έχει χάσει προπονήσεις βέβαια, ναι. Δεν είναι στο 100%, αλλά δεν υπάρχουν και πολλές λύσεις. Θα έχει μία εβδομάδα. Ναι. Αν πάμε στη λογική ότι και ο Καντουρί δεν είναι έτοιμος να ξεκινήσει, πάμε μετά αναγκαστικά στη λύση. Λιμιού Ζαμπά. Όχι, Μπίσεσβαλ στον άξονα. Ναι, αυτό ναι. Λέμε. Και μετά. Λιμιού Ζαμπά. Λιμιού Ζαμπά, να δούμε και με τον Ουάρτα τι γίνεται. Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αλλά ακόμα δεν γυρίζει. Βλέπουμε, πριν. Ναι. Δεν νομίζω κι εγώ.
Δημιός Ζαμπά και στην κορυφή με Μπίσεσβα στον άξονα δεν μπορεί να παίξει ο Πρίγκιπς, θα παίξει ο Γκαρέλης. Σκεφτόμουν το εξής, υπάρχει πιθανότητα να δούμε ανεξάρτητα ποιος θα είναι στα φτερά, εντάξει, να δούμε Γκαρέλη στη θέση του Πέλκα για να αναπληρώσει αυτό το physical παιχνίδι και μπροστά τον Πρίγκιπς. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, δεν έχει γίνει όμως και ποτέ. Ναι. Θα είχε ενδιαφέρον, χάρη, για μένα η πιο δεικτική λύση για τον Αντιμαουρίτσιο είναι ο Καντουρί. Ναι, αλλά επίσης και αυτό. Δεν το έχουμε δει ποτέ. Ναι. Για μένα είναι λάθος αυτό. Δεν ξέρεις πώς δουλεύει. Γιατί είπαμε σταθερές, αλλά εδώ ο Μαουρίτσιο τι κάνει, σετάρει το παιχνίδι και έχει την ποιότητα να περάσει την μπάλα σωστά. Με τις κυπάσεις και τις κινήσεις που κάνει. Αυτό νομίζω σε μια κανονική ταχύτητα μπορεί να το κάνει ο Καντουρί. Από την άλλη όμως έχει το Σάχοφ που ήταν καλός, οπότε χρησιμοποιήθηκε, και έχει το Βέρμπλουμ που είναι μια σημαντική επένδυση που πρέπει σιγά σιγά να παίζει. Ναι. Που άμα βάλει τον Καντουρί ακυρώνει αυτούς τους δύο. Είναι πολύ μυστήρια η φάση για το μεσοεπιθετικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Εγώ το αυτό παιχνίδι θα το προσέγγιζα πάρα πολύ απλά, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάθει να παίζει έτσι. Δεν θα έπαιρνα κανένα ρίσκο. Θα περίμενα και θα χτυπούσα. Γιατί ο Άρης θα ποντάρει στην ποιότητα, ρε φίλε. Ναι, λες, θα κάνω 5-6 ευκαιρίες. Θα πήγαινα στην επιθετική μετάβαση που έχω πολύ καλή. Ωραία, γιατί πιο συγχρονισμένη επιθετική μετάβαση έχω. Το να με βρει ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο μπορεί να μου κάνει ζημιά. Το να είμαι οργανωμένος εγώ και να βγω να του κάνω ζημιά είναι πολύ πιο εύκολο. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πήγαμε παρά 25. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία. Του δικεφάλου, ναι, θα κάνει τις δοκιμές ο Λουτσέσκου. Λοιπόν, συνεχίζετε για τα επόμενα 25 λεπτά. Στέλνετε μήνυμα για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια για το αγώνα της επόμενης Πέμπτης του ΠΑΟΚ με τη Βίντι στις 10 στην Τούμπα. FM κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο τέταρτο. Έχετε ακόμα 15 λεπτάκια για να κερδίσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ, το αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίντι την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Πάμε λίγο γρήγορα στον Νίκο Μοσχοβίτη, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτα. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, όπου μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις αγοράς και να παίξετε και να κερδίσετε. Και φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές εκπλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο. Και τα καλύτερα προϊόντα από όλων ως 34-39 στην κάτω τούπο πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Θα πάμε στον Νίκο να μας πει λίγο όσα έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την... εγώ τη λέω Βόνη, κανονικά όπως λέγεται Telecom Bon. Ναι, Βόνη. Ας το πούμε Βόνη, ρε παιδί. Βόν και Βόνη, η ουσία είναι ότι ΠΑΟΚ έχασε. Ιδιαίτερο παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα. Γενικότερα. Όταν λες ωραία ατμόσφαιρα. Ενώ από αυτούς που ήταν εκεί. Από αυτούς που ήταν εκεί. Σταμάτα. Ήταν ιδιαίτερα πρόσωπα εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι το κοντέκ μου. Μείνει στα ιδιαίτερα πρόσωπα. Ήταν και δύσκολη μέρα όμως, ρε εσύ. Ήταν εύκολη. Οι ουρές μέχρι τη Μηχανιώνα. Ο Νίκος είναι στη γραμμή. Νίκο, να σου πω κάτι. Τι γίνεται, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Αυτό το σκάνδαλο της FIBA που αφήνει τους Γερμανούς να παίζουν με 10 ξένους, με 10 Αμερικάνους, να παίζει το διάλογο. Δεν φτάνει. Δηλαδή, στη Γερμανία που τους αφήνουν με 6 ή με 5 χαζί είναι. Στη Γερμανία έχουν λιγότερους και μόνο για το Champions League έχουν φτιάξει. Κάτι έχει ένα καθεστώς λίγο περίεργο εκεί. Με τους ξένους και τους κοινοτικούς, κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς. Θα πω κάτι. Τόσους Αμερικανούς, Νίκο, δεν έχουν ούτε οι Warriors. Εννοείται. Στο ρόστερ. Τόσους ξένους θα πω καλύτερα, γιατί είναι και κάποιοι που δεν είναι Αμερικανοί. Okay. Πρώτα απ' όλα δεν είχαν Γερμανού αυτοί. Ξέναμε τα βασικά. Τρίζουν τα κόκαλα του Rudolph Hess και του Goebbels. Ωραία. Μην πει Χίτλερ, μην σε καλέσει κανένα αγγελέα. Ναι, γιατί το απέφυγα από ό,τι είδε στο Στέργιο. Από εκεί και πέρα. Όποτε είναι η ένατη ήττα που κάνουμε απέναντι σε Γερμανούς και είναι η ένατη φορά που βλέπουμε την ίδια μορφή αγώνα. Ναι, ρε, είναι φοβερό. Εντάξει. Είναι φοβερό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν 10 Αμερικάνους οι Γερμανοί, μπαίνουν από το πρώτο δευτερόλεπτο και πιέζουν στο θάνατο. Έσχος. Ναι. Εντάξει, και αυτοί τα βάζαν κιόλας. Το φοβερό με τους χθεσινούς επίσης είναι το εξής, ότι Κυριακή βράδυ παίζανε παιχνίδι. Παιχνίδι το οποίο επίσης πήγε ανάλογα. Δηλαδή ήταν παιχνίδι που το κερδίσανε 94-84. Και επειδή είχα εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, ήταν ένα ανάλογο παιχνίδι σκέψη. Κυριακή βράδυ. Δευτέρα πρωί πήραν το αεροπλάνο, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει. Ναι. Και τρίτη απόγευμα παίζανε έτσι.
Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω τι πίνουνε. Πραγματικά δεν ξέρω τι πίνουνε. Ωραία. Επειδή ήμουν στο γήπεδο και ήμουν και πολύ κοντά στο να βλέπω. Δηλαδή κάνει εκείνο το κλέψιμο άλλο στον κόστο, φίλε, στο τέλος πηδώντας από πάνω. Τότε στο διάλογο, ρε. Ναι, όντως. Εμάς βρήκες. Εμάς. Πήδηξε από πάνω του. Σαν τους Monsters ήταν στο Space Jam. Ναι, αυτό. Το on fire. Ήταν on fire όλοι. Εντάξει, δεν είναι τώρα κατάσταση αυτή. Δεν ξέρω και στη FIBA τι κάνουνε. Αλλά δεν μπορεί να έχει απεριόριστο αριθμό ξένων, φίλε, δεν είναι Αμερικάνων. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να έχω εγώ δηλαδή 5 και οι 3 τραυματίες. Ωραία, και να, έχω, και να έχουν αυτοί 10 και να τρέχουν 40 λεπτά σαν τους χαζούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Φτάνει η λύθη. Νομίζω ότι αυτό που λέμε στους τραυματίες και τις απουσίες φάνηκε και χθες. Και νομίζω ότι χθες, αν ο ΠΑΟΚ στα σημεία που πήγαινε να κάνει την ανατροπή, είχε τον Γκάρετ, δηλαδή ένα παίκτη που θα μπορούσε να πηδήξει για rebound. Να πηδήξει λίγο το ρόλο του τερματοφύλακα πάνω από το καλάθι. Να δώσει και καμία. Έτσι, ναι. Να δώσει και καμία εννοώ στο πλαίσιο το normal. Έτσι, του ξύλου που πέφτει μέσα στη ρακέτα. Για ένα rebound, για μια τάπα, για κάποιον ο οποίος πλησιάζει στο καλάθι. Mm-hmm. Νομίζω ότι χθες ειδικά η απουσία του συγκεκριμένου ήταν πολύ σημαντική. Και του Jones σε δεύτερο βαθμό, γιατί ο Jones είναι ουσιαστικά ο πιο αθλητικός παίκτης στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ. Είδαμε πόσο αθλητικό ότι είχαν αυτοί και ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το ματσάρει αυτό το πράγμα χθες. Όχι, δεν μπορούσε να το ματσάρει και κακά τα ψέματα και η εικόνα του Μαργαρίτη απέναντι σε αυτούς ήταν λίγο θλιβερή. Είναι η αλήθεια. Αυτή ήταν. Σίγουρα θυμάμαι μία φορά που έχει γυρίσει το ΠΑΟΚ και έχει ζητήσει αλλαγή, γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό. Να σου πω λίγο κάτι, είναι φυσιολογικό. Δεν μπορείς από τον Μαργαρίτη να περιμένεις αυτά τα παιχνίδια. Εννοείται, δεν το κατηγορώ. Ναι, το ξέρω. Το εξηγώ στη λογική ότι αν ήταν ο Γκάρετ, ο Μαργαρίτης θα έπαιζε 13-14 λεπτά και θα μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδωσε στα 20. Εννοείται. Αυτό λέω. Εννοείται. Αυτό λέω ότι έλειπε χθες. Και σε συνδυασμό όλα αυτά που λέμε, με το γεγονός ότι ρε φίλε, εντάξει, και όταν έφτανες, εντάξει, έπαιρνε την μπάλα ή το... Κυρίως αυτός ο Ρασάτ Τζέιμς ήταν που έκανε τη μεγάλη... Ο οποίος δεν είναι ότι είναι κοντός και κοντρολαρισμένος. Τα βάζει και όλα, δηλαδή φτάνει ρε φίλε. Αυτό θέλω να πω, ότι σε σκότωνε σε σημεία που πήγαινες να κάνεις την ανατροπή. Δηλαδή εκεί πέφτανε στον ένα από τους δύο, στους τρεις, στους πέντε. Εκεί χάσαμε πολλά rebound εκεί, σε εκείνες τις φάσεις. Έτσι. Έτσι. Για μένα τα δύο σημεία που κρίναν το μάτς χθες, στην πορεία του παιχνιδιού, έτσι χώρια το διάβασμα, το τι βγήκε και τι δεν βγήκε, ήταν στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου που το μάτς ήταν στους 5-6 πόντους, έχει κάνει αυτός ο παλίκαρος τη χειρονομία στον κόσμο, οπότε έχει βάλει τους πόστα να χρησιμοποιήσει το 500 άτομα. Ναι. Έχει γίνει έδρα το μάτς, ωραία. Ναι. Και εκεί που ξεκινάει η τέταρτη περίοδος, ο ΠΑΟΚ δέχεται ένα 0-7, το οποίο ξεκινάει μια επίθεση στην οποία έχει χάσει 3 αμυντικά rebound. Ναι. Και εκεί που είναι στους 5 το μάτς πάει στους 11. Και εκεί που γίνεται το 90-95 και το έχει σπαθιά το μάτς στην κλωτσιά και την πουνιά, ουσιαστικά σε πίεση όλο το γήπεδο. Κλέβει την μπάλα ο Κονιάρης που πριν έχει κάνει το εκπληκτικό εκείνο καλάθι φάουλ, μίλησε στο Θεό, στο rebound, κλέβει την μπάλα και πετιέται ο Μόσταρ πάνω από τον Κώστη, κλέβει και ο άλλος, όταν έχει αίμα μέσα του, τρίποντο, τελειώσαμε. Ναι. Όχι, βασικά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό που γίνεται. Δεν θέλω να δικαιολογήσω κάτι. Απλά δεν νομίζω ότι ο τρόπος που κατεβαίνουν συγκεκριμένες διοργάνωσεις οι γερμανικές ομάδες είναι σοβαρός. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν και αυτοί τους ξένους δικούς μας. Δεν μπορεί. Θα πρέπει να υπάρχει όριο. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Αυτοί κάνουν σόου, ρε αγόρι μου. Θέλουν να έχουν σόου στα γήπεδά τους. Παίρνουν 10 Αμερικάνους και παίζουν. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε 10 Αμερικάνους. Στο Champions League, όσα θες. Ναι. Ναι, δεν έχω λεφτά όμως. Δεν γίνεται. Όχι. Ας βάλουν όριο. Ας βάλουν όριο. Τι να κάνουμε. Σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή και τις διοργανώσεις της Ευρωλίγκας, ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, οι Τούρκοι, ας πούμε, πλέον μπορούν να έχουν 5 ξένους. 5. Ναι. Έτσι. Αλλά στην Ευρωλίγκα μπορούν να έχουν μόνο 15. Δεν είναι σοβαρά project αυτά, ρε Νίκο. Ναι. Θα πρέπει να μπει φράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν είναι όλες οι αγορές οι ίδιες, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να έχω 5 ξένους στο πάρκινγκ. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Έτσι δεν είναι, ξέρω, εγώ είμαι παράλογος. Είναι, όχι, είναι και αυτή είναι η πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπίσεις. Δεν γίνεται. 9 στα 9 έχω κλαρίνο από τους Γερμανούς. Τι να γίνει. Οι άμπαλοι, οι άμπασκετικοί εντελώς, ωραία, με κερδίζουν συνεχώς. Γιατί βάζουν τους άλλους πιθανά σαν τα κατσίκια και εγώ δεν προλαβαίνω. Με την Oldenburg τα ίδια. Με την Ludwigsburg είναι και... Ας το διάλο! Με αυτά τα ονόματα. 4 φορές θα δάνε την Ludwigsburg αυτήν εδώ.
προσπαθούσα να εξηγήσω σε ένα και αυτή η Λούσβιξμπουργκ. Και δεν έβγαινε με τίποτα η λέξη. Να πας στο διάολο να τους πεις. Ναι, να πας στο διάολο, πραγματικά. Ναι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν θέλω να χάνω, ρε φίλε, δεν μου αρέσει. Γύρισε το μυαλό μου. Πήγα ήρεμος στο γήπεδο. Και... Αυτό που είπες με τους Γερμανούς, όντως κάθε χρόνο είναι μια κόπια πάνω κάτω, λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα. Ναι, και αυτή που είχε εύκολο ομάδες. Όνομα μου φοράει Φούξ. Και έχετε και τα βάση από παντού με Φούξ φανέλα. Ας το διάλο όλοι, ρε. Ναι. Να πάνε, δεν θέλω να πέσω με Γερμανούς. Να γίνει τέτοιο. Κλειδάριθμος. Κλειδάριθμος. Να γίνει κλειδάριθμος. Λόγω κόλκα. Δεν είναι λόγω κόλκα. Ρε. Δεν γουστάω να πέσω με αυτούς, πέσουν άλλο πράγμα. Πιέζουν 40 λεπτά στους χαζούς και πηδάνε στα δεκατσίκια. Γιατί έχουν 10 Αμερικάνους. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω. Τι να κάνω. Ζώα. Ζώα. Άλλη μάλιστα. Ναι. Ρε Νίκο, δεν πρέπει να γίνει. Ο Ασπρούλιας είναι ακόμα στην τέτοια. Είναι, ναι. Είναι. Στείλε ένα email. Φάει μια... Τι email, θα κάτσε να δει. Μπούλινγκ, τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Τηλεφωνάκι θα πέσει. Ο Κομνηνός είναι ακόμα, γιατί μαθαίνω κι αλλού χώνεται. Είναι ο Πατρίκ. Ναι, είναι ακόμα εκεί. Είναι. Ο Τσιτσιακόφ. Ναι. Ο Τσιτσιακόφ είναι στην. Θα έχει κανένα κονέ εκεί πέρα, δεν γίνεται. Γέρμαν είσαι. Θα έχει κανένα κονέ ένα φίλο. Καλά, εσύ. Δύο. Ο γνωστός και ως κολυμβητής, σύμφωνα με συναδέλφους. Ναι. Γιατί τον κάνανε έτσι, πλέκα πλέκα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα... το πρόγραμμα είναι δύσκολο. Προμηθέας. Είναι. Προμηθέας. Είναι. Δύναμο Προμηθέας είναι πολύ. Ένα-ένα, φιλάστε πολλά. Πάμε το Σάββατο. Είναι, η ήττα αυτή θα πρέπει κάπως να ματσαριστεί στην πορεία του ομίλου. Έτσι, έχει πολύ δρόμο όμως μπροστά ακόμα, έχει άλλα 12 παιχνίδια. Okay. Αλλά κάπως θα πρέπει να την πάρει πίσω αυτή την ήττα. Θα πάμε στη Γερμανία να κερδίσουμε. Στην πορεία του ομίλου. Πάμε να κερδίσουμε εκεί. Να το, κάνουμε, να το σπάσουμε. Δύσκολο πολύ. Δύσκολο. Θα πάμε εκεί. Και, να σου πω, θα οργανωθούμε όπως... εκδρομή, 5.000 άτομα, μανούρες, μπάχαλα εκεί, ιστορίες. Θα τους αποβάλουμε όλους γιατί αυτοί και οι χαζοί μόνοι τους γίνανε. Ο ψηλός έφαγε τεχνική ποινή στο τέταρτο. Ο άλλος μου άλλος με την κερκίδα. Ήταν μέρα που δεν θα βάζουν, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Okay, ήταν μέρα που βάζανε. Μα βάζαν όλοι, ρε Νίκο. Ναι, ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Και όσο κοντός ο 1-13 που τον βρήκανε και τα βάζω όλα. Αυτό κανονικά δεν πρέπει να φτάνει την μπάλα. Ωραίο. Ψυχίστηκα, φεύγω. Κλείστε την εκπομπή, κάντε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στο πρόγραμμα που ακολουθεί είναι όντως αρκετά δύσκολο και μπροστά φυσικά είναι το μάτς του Προμηθέα που είναι επίσης πολύ δύσκολο μάτς, παρότι εντός έδρας. Παιχνίδι στο οποίο, όπως είπε και ο Ηλίας Παθοδόρου, δεν θα είναι ξανά διαθέσιμος ο Τζαμάλ Τζόουνς. Γενικά υπάρχει μια ανησυχία για τον Αμερικανό, γιατί ο τραυματισμός στον Αχίλλεο τένοντα δεν είναι κάτι ρουτίνας τραυματισμός. Ναι. Είναι το τρίτο μάτς που θα μείνει εκτός. Για τον Γκάρετ δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αγωνιστεί το Σάββατο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα αγωνιστεί κιόλας. Είναι ερωτηματικό η συμμετοχή του και είναι ένα μάτς το οποίο αν το χάσει και αυτό θα χαλάσει η όποια ηρεμία μπορεί να υπάρχει μέσα στην ομάδα. Γενικά υπάρχει τραυματισμός, υπάρχει αυτό το πράγμα με τους τραυματισμούς, η επιβάρηση που υπάρχει σε άλλους παίκτες έχει φέρει έναν προβληματισμό. Έτσι, και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Έτσι, το μάτς ναι. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό. Πάρα πολύ απαιτητικό. Αλλά δεν κατάφερε να το κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και όταν ειδικά έχεις κάποια θέματα δραματισμού, το παλεύεις και δεν σου κάθεται, σου παίρνει λίγο κάτω και η ψυχολογία. Εντάξει, ρεπό έχει σήμερα η ομάδα για κάποιες ανάσεις και από αύριο ξεκινάει προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσω σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την πρόκριση. Αντιμετωπίζει στις 7 στο Παλατάκι την Καζινμπάρτσικα. Στη ρεβάνς της νίκης του ΠΑΟΚ με 3-2 στην Ουγγαρία. Σίγουρα θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι είχε χθες ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, στις 7 ο ΠΑΟΚ θέλει να τσεκάρει το εισιτήριό του για την επόμενη φάση του Champions League κόντρα στην Καζινμπάρτσικα. Αγάπη, θέλω 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 38. 31. Πες τα λίγο όλα μαζί. 5. 31. 5. 11. Ναι. 21. Ναι. 27. Λοιπόν, το 5 είναι ο Χάρης Πλιασάς, κερδίζει το πρώτο εισιτήριο. Το 11 είναι ο Αναστάσιος Ιακωβίδης, του Χάρη του Πλιασά λέει το κινητό σε 0.52, του Ιακωβίδη, του Αναστάσιου σε 0.75. Το 21 είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης, το κινητό σε 4.42. Το 27 είναι ο Δημήτριος Σίμος, το κινητό σε 0.18. Και το 31, ο Θεοχαρίδης Απόστολος, το κινητό σε 7,
14. Αυτοί είναι οι 5 νικητές. Θα ενημερωθείτε εντός λίγων λεπτών από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε το εισιτήριό σας για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Βίτι. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι να έχετε. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί ο Σταύρος Κόλκας με τον έναν και ανεπανάληπτο Βασιλιά από τις 2 μέχρι τις 3. Καλό μεσημέρι.